Και δεν είναι μόνο εδώ τα μαγαζιά αυτά τα οποία έχουν υποστεί ζημιά. Όλο το κέντρο υποφέρει αυτή τη στιγμή. Όσες φορές και πήγαμε, απέδειξαν ότι στο ψέμα είναι πρώτοι, είναι λαοπλάνοι και ψεύτες. Το έργο δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε τα Χριστούγεννα, διότι ό,τι ώρα παραδοθεί και η πλακόστρωση θα μείνουν οι λεπτομέρειες για του χρόνου. Θα, έργο δεν βλέπω να τελειώνει. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και μάλλον αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Οργή επιχειρηματιών σε είδης δικαιοσύνης και καλοκαιρινού για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του μεγάλου έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, με την αγορά, όπως υποστηρίζουν, να καταστρέφεται. Το παλέψαμε ένα μήνα, το παλέψαμε δύο, το παλέψαμε τρεις, το παλέψαμε έξι, το παλέψαμε οχτώ. Πού θα πάει? Δεν θα μας κλείσει τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας, οι ιστορίες που τριών γενιών πίσω η ιστορία θα μας κλείσει ο κύριος Αζάνης και ο κύριος Λαμπρινός? Όλοι έχουν παράπονα, όλοι δεν εμπιστεύονται πάντως με αυτά που λένε. Κάθε μέρα τελειώνουμε και τίποτα δεν τελειώνουμε. Κάθε φορά είναι και κάτι διαφορετικό υπάρχει. Μια είναι οι πέτρες, μια είναι κάνανε λάθος εκεί, κάνανε λάθος εδώ. Το έργο έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο έργο και να βλέπεις δύο εργάτες. Φαντάζεστε δηλαδή να βρέξει και όλη αυτή η σωρή χωμάτων, ας πούμε, πού θα πάνε, πού θα μεταφέρουν? Θα φράξουν τα φρεάτια, θα μπουν τα νερά στα μαγαζιά. Να καταλάβουν ότι δεν είναι μία γειτονιά που φτιάχνουν. Οι πτώσεις στο τζίρο τους είναι τραγική. Και δεν μιλάμε για τον Αύγουστο μόνο, μιλάμε και για τον Ιούλιο και για τον Ιούνιο. Ήδη στην είδης, συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος από την έναρξη των πρώτων εργασιών, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει την εικόνα που επικρατεί. Και ακόμα είμαστε στο χάλι που βλέπουμε. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι καπάκια θα βάλουν στα φρεάτια που έχουν σπάσει και έχουν σκάψει, ούτε τα μάρμαρα που θα μπουν μπροστά στα μαγαζιά μας. Είμαστε ακόμα με τις τάβλες και με το χώμα να μπαίνει μέσα σε μαγαζιά. Ακόμα διαλέγουν τις πλάκες να μιλήσουμε σωστά. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που γίνεται. Χάσανε μία ολόκληρη μέρα να ξεφορτώσουν ένα φορτηγό με πλάκες και την ίδια μέρα πάλι ήρθε πάλι το φορτηγό και κερδίσανε και πήραν και την άλλη μέρα για να το ξαναφορτώσουν με τις ίδιες πλάκες. Δεν τους κάνανε. Το ξεφορτώσανε και εν τέλει το ξαναφορτώσανε για να φύγουν οι πλάκες πίσω. Να μου επιτραπεί ότι η εργασία που γίνεται εδώ πέρα είναι μόνο να πιούμε καφέ και να περάσουμε καλά. Γυρίστε την κάμερα εδώ στην καλοκαιρινού αυτή τη στιγμή και πέστε μου, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Είναι εργάσιμη μέρα Δευτέρα ή μήπως είναι Κυριακή η Αυγία? Και το κέντρο είμαστε εμείς. Εμείς το συντηρούμε, εμείς το αναδεικνύουμε, εμείς. Καλά Χριστούγεννα, λέει ο κόσμος ο οποίος περνάει. Αρκετοί επιχειρηματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα ενίκια και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, στρέφοντας για ακόμη μια φορά τα βέλη τους εναντίον της Λότζια και του αντιδημάρχου Γιάννη Αναστασάκη, καθώς όπως λένε, όλα τα χρονοδιαγράμματα μέχρι σήμερα έχουν πέσει στο απόλυτο κενό. Γυρίζει γύρω-γύρω στην περιφέρεια εν ώψη επόμενων εκλογών για να μαζεύει ψήφους και αφήνει ένα σοβαρό έργο που έπρεπε όλοι τους να πέσουν μούρι γόνατα εδώ πάνω για να το τελειώσουν, που διαχειβεύονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τις ζημιές ποιος θα τις πληρώσει? Εμείς κλεινόμαστε να τις πληρώσουμε. Τι σοϊ ευθύνη αναλαμβάνει δηλαδή? Δυστυχώς ο τουρισμός σταματάει στην πλατεία Ελευθερίας και γυρνάει πίσω και σταματάει και μέχρι τα λιοντάρια. Από εδώ και πάνω δεν μπορείτε αγορά. Κέντρο Ηρακλείου 10 ώρα το πρωί, δείτε μια κίνηση. Δεν έχει τίποτα κίνηση. Κοιτάξτε, ναι, εδώ πέρα παίζονται μεγάλα παιχνίδια και μεγάλη κοροϊδία εις βάρος του προσώπου μας. Μια ολόκληρη εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, ήταν εδώ πέρα έρημος, αχάρα. Δεν υπήρχε ούτε άνθρωπος γεννημένος μέσα στο εργοτάξιο.